Χειρότεροι serial killer στην Ελλάδα, Part 3. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Δημήτρη Βακρινό, γνωστός ως δολοφόνος ταξιτζής. Ο Βακρινός μεγάλωσε στην επαρχία, αλλά ήρθε στην Αθήνα σε πολύ νεαρή ηλικία. Από μικρός έκανε διάφορες δουλειές, μέχρι που το 1992 έγινε οδηγός ταξί. Διέπραξε την πρώτη του δολοφονία σε ηλικία 25 ετών, όπου σκότωσε μελωστό άτομο του κοντινού του περιβάλλοντος, το οποίο φιλοξενούσε σπίτι του. Το όνομά του ήταν Παναγιώτης Γαγλίας. Και λίγο καιρό νωρίτερα είχε απειλήσει τον Βακρινό ότι θα τον καταγγείλει στην αστυνομία, επειδή του είχε κλέψει μια καραμπίνα. Αφού τον σκότωσε, πέταξε το πτώμα του στην Εθνική Οδό Άργους της Τρίπολης. Τα επόμενα 3 χρόνια κάνει άλλες 3 δολοφονίες, όλες για σήμαντη αφορμή. Τον Ιανουάριο του 1994, ο Βακρινός σκότωσε τον Θεόδωρο Ανδριάδη για την προτεραιότητα στην πιάτσα, τον ταξί στην Ελευσίνα. Μετά από έναν χρόνο σκότωσε στο Μενίδη τα αδέρφια Κώστα και Αντώνη Σπυρόπουλου, τα οποία είχε οικονομικές διαφορές. Και ύστερα σκότωσε τον Σεραφέη Μαγιανίδη, τον οποίο θεώρησε υπεύθυνο που χάλασε το προξενιό του με μια κοπέλα που ήταν ερωτευμένος. Ο Βακρινός ομολόγησε τις 5 δολοφονίες και την απόπειρα άλλων 7. Λίγες μέρες μετά βρέθηκε κρεμασμένος στις τουαλέτες των φυλακών Κορυδαλλού.